Τα έχουμε πολλές φορές και βέβαια το. Αλλά δεν είναι μόνο τη Θράκη, είναι και το Αιγαίο. Έχουμε αδειάσει από τους πληθυσμούς. Το εργοστάσιο αυτό που είναι μεγάλο πρόβλημα, ότι έχουμε αδειάσει από τους πληθυσμούς και έχουμε αδειάσει διότι δεν υπάρχουν δουλειές. Δεν υπάρχουν επενδύσεις. Το εργοστάσιο στη Σάμο, πήρα τον διευθυντή της τράπεζας, λέω: άνοιξε το εργοστάσιο, ένα μεγάλο εργοστάσιο που έχουν κλείσει. Όχι, είναι κλειστό το εργοστάσιο. Το χειμώνα δεν υπάρχει δουλειά. Μα δεν μπορεί να γίνουμε όλοι γκαρσόνια. Υπάρχει πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τσακίζουμε τα καΐκια μας. Πήγα στην ΚΟ πριν μερικές μέρες. Παρόλο τις δυσκολίες που έχω να κάνω κινηματογράφο και κινηματογράφησα με Super 16 το σπάσιμο της τελευταίας μεγάλης τράτας στην ΚΟ. Να πονάει η ψυχή σου. Το κάνατε καυσόξυλα. Και έλεγε ο πλειοκτήτης που ήταν από 19 ετών στη βάρκα, στο αυτό το καράβι, το καΐκι, και ήταν 70. Και λέει: αφήστε μου τουλάχιστον το μισό. Να το πάει να το βάλει σπίτι του. Το μισό. Τρομερά πράγματα. Γιατί είπε υπάλληλος: όχι, θα γίνει καυσόξυλα. Αυτό είναι η εντολή. Και βλέπαμε ένα καΐκι περήφανο, ένα ωραίο σκαρί να το κάνουν καυσόξυλα. Σήμερα στη Θάσο θα σπάσουν ένα καΐκι, μια ανεμότρατα 27 μέτρα. Θα την κάνουν καυσόξυλα. Και ήρθε η γυναίκα, η εγγολή του ιδιοκτήτη, και μου ζήτησε να μεσολαβήσω. Να μια ευκαιρία στο βόδο, θυμάμαι το όρμα, στη Θάσο. Θα κάνουν καυσόξυλα το τελευταίο μεγάλο σκάφος, 27 μέτρα είναι. Και ο δήμαρχος αφηρημένος έχει άλλες δουλειές, ο δήμαρχος Καβάλας άλλες δουλειές και φτάσαμε γιατί μου λένε μερικοί. Καλά, γιατί πήγες με τους παπάδες. Γιατί οι παπάδες ενδιαφέρονται τουλάχιστον. Και θέλουν να σπάσουν τα σκάφια. Γιατί δεν θέλουν να είμαστε ψαράδες, μας βγάλουν από τα καράβια, δεν έχουμε πληρώματα πια. Το βλέπετε, όλοι ξένοι είναι. Θέλουν να φύγουμε και από τη θάλασσα. Ξέρετε ποιοι ψαρεύουν στο Αιγαίο τώρα και γίναν καλοί ψαράδες. Οι Τούρκοι. Αυτοί που λέγανε τη Μάλτα Γιόκ και γελάγαμε, τώρα πια θα το λέμε εμείς. Γίνονται καλοί ψαράδες. Λοιπόν, πρέπει να δούμε τι θέλουμε αυτή τη χώρα. Αφού τη θέλουμε, να μιλήσουμε και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να τα πούμε και με τους Ευρωπαίους. Θα την κρατήσουμε. Να πάρουμε τη σχολή Ευελπίδων από εδώ, από την Αθήνα, και να την πάμε στο Ροδόπη, στην Κομωτινή απ' έξω. Με όλες τις εγκαταστάσεις. Να πάρουμε τη σχολή Ναυτικών Δοκίμων, να την πάμε στην Αλεξανδρούπολη. Να αναβαθμίσουμε ουσιαστικά. Όχι να χρησιμοποιούμε τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου για να γίνουν κάποιοι εύκολα πλούσιοι στη Θράκη με τις βιομηχανίες κομπίνα. Λοιπόν, να τα πούμε κάποια στιγμή. Αυτό το μας πλήγωσε ο Τσαλάν. Ας το χρησιμοποιήσουμε για να ξυπνήσουμε και να δούμε την αλήθεια. Ετοιμάζεται κουρδικό κρατήδιο δορυφόρος της Τουρκίας με ανθρώπους μαριονέτες, Κούρδους μαριονέτες, θα τους βρούνε. Όχι από τον αγωνιστικό λαό, αυτούς που φιλοξενούμε εδώ, από ανθρωπάκια. Αυτό το πράγμα θα το γυρίσουν εναντίον της Ελλάδος. Πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας. Τα Λαμπανή και Μπαρζανή αυτούς λένε. Ασφαλώς και πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας εμείς. Μένουμε σε αυτά αιχμηρός αλλά και ρεαλιστής. Μα δεν με αφήνω να τελειώσω την ταινία μου. Το ξέρετε ότι υπάρχει εντολή να μην τελειώσει την ταινία μου, Αλέξας και εσύ. Να μην παιχτήσουν κινηματογράφους και ξεκινά από το κέντρο κινηματογράφου με εντολή υπουργών. Και αυτό είναι ντροπή για να μην δούμε τον Κεμάλα να τι έκανε. Τι είναι ο υπουργό, κύριε Κολάτε. Του Υπουργείου Πολιτισμού. Αυτό. Ξεκινά από το Βενιζέλο, ξεκίνησε ασφαλώς. Ο οποίος μάλιστα χωρίς ντροπή κατάκειται είναι ψηφίζει από τη Θεσσαλονίκη. Από τη Μακεδονία. Ασφαλώς υπάρχει εντολή. Δώστε χρήματα σε όλους εκτός των πελάτων. Τους πρότεινα να κάνω τον Άγγελο του Αιγαίου για το Αιγαίο. Μια ιστορία ψαράδικη. Και ξέρετε τι μου είπανε. Να δείξει και τα εγκλήματα που κάναμε εμείς οι Έλληνες στο Αιγαίο, στη θάλασσα του Αιγαίου. Τρομερό αυτό. Μάλιστα. Που το έπαρε επίσημα η Επιτροπή του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Μένουμε σε αυτά. Πάντα χαιρόμαστε όταν σας ακούμε. Να είστε καλά. Και εγώ γιατί μου δίνετε ελευθερία να μιλήσω ελεύθερα. Και είναι δύσκολο πράγμα. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Περνάμε σε λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά με δύο πολιτικούς, με τον κύριο Καλό και τον κύριο Λουκά Αποστολίδη.